Στην εκπομπή μας σήμερα το πρωί φιλοξενούμε με χαρά τον κύριο Απόστολο Κότελη, με ευτήρα γυναικολόγο. Κύριε Κότελη, καλημέρα, καλώς ήρθατε και Χριστός Ανέστη. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Φανίδου, καλημέρα και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σε όλους, αληθώς Ανέστη. Ο λόγος για τον οποίο θέλαμε σήμερα να είστε καλεσμένος στην εκπομπή μας και να κάνουμε αυτή τη κουβέντα αφορά, όπως είναι ευνόητο και από την ειδικότητά σας, στο κομμάτι των εγγύων γυναικών και όχι μόνο, σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την εγκυμοσύνη αλλά και με το εμβόλιο COVID. Και το πρώτο που θα ήθελα να ρωτήσω, μετά και τις δηλώσεις του κυρίου Μόσχιαλου, ειλικρινά υπάρχει κάποια συσχέτιση, κύριε Κότελη, ανάμεσα στο εμβόλιο για τον COVID-19 και στην πιθανή εγκυμοσύνη κάποιας γυναίκας? Συσχέτιση εννοώντας αν την επηρεάζει κάπως την εγκυμοσύνη? Βεβαίως, γιατί ακούσαμε για το συν ένα, με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Α, μάλιστα, εννοείται για την υπογονιμότητα. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η πρωτεΐνη συγκεκριμένη, το συν ένα, είναι κάτι που είναι πραγματικά σημαντική για την δημιουργία του πλακούτα. Και δεν υπάρχει σίγουρα στο εμβόλιο μέσα. Δεν θα γινόταν ποτέ αυτό. Είναι κάτι αναλυθές. Να μην φοβάται ο κόσμος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Εσείς με την ιδιότητά σας ως με ευτήρας γυναικολόγος, οπωσδήποτε συναντάτε καθημερινά πολλές εγγύους γυναίκες, οι οποίες ενδεχομένως και να φοβούνται από το εμβόλιο ή να φοβούνται γενικότερα και από τις επιδράσεις του κορονοϊού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με αυτό, γιατρέ? Λοιπόν, όλα τα εμβόλια και όλες οι εταιρείες γενικά δεν έχουν ανακοινώσει κάποιες μελέτες. Κάποιες που έχουν βγει και αφορούν τα εμβόλια mRNA δείχνουν ότι είναι ασφαλής τόσο για τις εγγύες όσο και για τις υπόλοιπες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Και μάλιστα δείχνει ότι αποκτούν ανοσία. Και βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο βοηθάει, αλλά αποκτούν ανοσία αντισώματα, δηλαδή και τα έμβρια και τα νεογνά που θυλάζουν. Δηλαδή είναι, θα έλεγα, στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Τώρα, όλα τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούν άλλη τεχνολογία δεν έχουν ανακοινώσει κάποιες μελέτες ακόμα, αλλά φαντάζομαι σε λίγο καιρό θα έχουμε. Τώρα λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, αφενός για το συν ένα δεν υπάρχει μέσα στο εμβόλιο, έτσι, και οπωσδήποτε δεν σχετίζεται με τον τομέα της υπογονιμότητας, σωστά τα κατάλαβα? Σωστά, ναι, κατάλαβα το πολύ σωστά. Και επιπλέον, από τη θέση τη δική σας μπορείτε να μας πείτε, με βάση τουλάχιστον τις μέχρι τώρα μελέτες, ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος? Όχι, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Έχει εντοπιστεί, δηλαδή οι αντισώματα έχουν εντοπιστεί τόσο στο μητρικό γάλα, όχι όπως επίσης και στο αίμα ομφαλίου λόρου στα νεογέννητα, δηλαδή στον έλεγχο. Άρα σημαίνει ότι παράγουν, γίνονται τα αντισώματα και τα παίρνουν και τα έμβρια, όπως επίσης και τα νεογνά που φυλάζουν. Βέβαια, το mRNA αυτό, επειδή αποσυντήθηκε γρήγορα, δεν νομίζω να περνάει μέσω του φυλασμού, γιατί είναι ένα μόριο το οποίο έχει ταχύτατη αποσύνθεση των οργανισμών μας και ενδεχομένως να μην περνάει καθόλου από το μητρικό γάλα. Και αυτό είναι στα θετικά, δηλαδή. Πολύ ωραία και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διευκρινήσεις που μας κάνατε, γιατρέ. Τώρα να περάσω σε ένα άλλο θέμα που άπτεται φυσικά της δικής σας ειδικότητας. Μετά από 15-16, θα έλεγε κανείς, μήνες εγκλεισμού, ποια είναι τα ποσοστά γονιμότητας των Ελληνίδων? Θέλω να πω με απλά λόγια, έχουμε περισσότερες εγκυμοσύνες? Ναι, τουλάχιστον για το 2020 με τα στατιστικά της Ελστάτ δείχνει ότι έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά σε γεννήσεις από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και μάλιστα είναι περίεργο, γιατί τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε μόνο μείωση. Πρώτη φορά παρατηρήθηκε αύξηση το 2020. Βέβαια δεν συμβαίνει παντού στον κόσμο το ίδιο. Για εμάς όμως συνέβη αυτό. Άλλα κράτη περισσότερες, άλλα έχουν λιγότερες γεννήσεις. Εξαρτάται τόσο το κοινωνικό όσο και το πολιτικό, το πώς διαχειρίστηκε, ας πούμε, η πολιτεία τον εγκλεισμό των πολιτών. Εσείς, κύριε Κοτέλη, από αυτό που έχετε αντιμετωπίσει ως ιατρός όλο αυτό το διάστημα, θα λέγατε ότι διαχειρίστηκε σωστά η πολιτεία αυτό το κομμάτι, σε ό,τι σας αφορά μιλάω πάντα, έτσι? Κοιτάξτε, καλά θα κάνει γενικά η πολιτεία να δώσει περισσότερα στις
σε ό,τι αφορά την προσπάθειά τους να κάνουν οικογένεια. Mm-hmm. Να είναι λίγο πιο εμπιστοποιημένοι όσοι ασχολούνται με αυτό σε μια κυβέρνηση ή στην πολιτεία. Νομίζω ότι πάσχουμε από αυτό γενικά σε χώρα. Δηλαδή η μείωση που υπάρχει και λένε ότι πραγματικά θα μειωθεί ο πληθυσμός μας τουλάχιστον 2-3 εκατομμύρια στα επόμενα 50 χρόνια δείχνει κάτι. Δείχνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να το διαχειριστούμε, αν το διαχειριστήκαμε καλά, ακόμη καλύτερα, και αν δεν το διαχειριστήκαμε καλά, να ξεκινήσουμε να το διαχειριζόμαστε ακόμη καλύτερα. Γιατρέ μου, επειδή νομίζω ήταν πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία που μας δώσατε, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ τουλάχιστον, ότι όντως η Ελλάδα ήταν από τις ελάχιστες χώρες που είχαν αύξηση στις εγκυμοσύνες των γυναικών. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα όντως χρειάζεται και η ελληνική οικογένεια, για να το συγκεκριμενοποιήσω, χρειάζεται περισσότερα παιδιά? Ναι. Κάποτε κάνανε 2-3, τώρα είναι νομίζω ένα στατιστικό γύρω στο 1,1, γύρω στο 1 είναι λίγα. Νομίζω ότι μειωνόμαστε σαν πληθυσμός. Και οι οικογένειες χρειάζονται στήριξη, δεν φτάνει να κάνουν παιδιά, πρέπει να τις στηρίζουμε. Έτσι ακριβώς. Με εργασία, ναι. Με οικονομικά, με επιδόματα, όλα θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Και εσείς κύριε Κοτέλη, ως γυναικολόγος, ως μαιευτήρας γυναικολόγος, ποια είναι αυτή η ένσταση που αντιμετωπίζετε περισσότερο, ή ακόμα και αν θέλετε ο φόβος που αντιμετωπίζετε περισσότερο από τις γυναίκες και θα έλεγα και από τους άντρες, γιατί και οι δυο συναποτελούν οικογένεια, έτσι, και οι δυο θα φέρουν στον κόσμο ένα νέο μέλος, ένα παιδάκι. Νομίζω είναι το οικονομικό. Δηλαδή πρώτα σκεφτόνται το οικονομικό, πόσο θα τους επηρεάσει και έπειτα όλα τα υπόλοιπα. Η εργασία δηλαδή, κάπως έτσι να το τοποθετήσω. Μάλιστα. Όσο αφορά το εμβόλιο, νομίζω είναι, αν ή όχι πρέπει να το κάνουν, νομίζω είναι η ασφάλεια για το μωρό και λιγότερο όλα τα άλλα. Σου λέει, έρχομαι, ναι, γιατρέ, έχεις αυτή την άποψη ότι πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο, αλλά είναι ασφαλές για το έμπριο, είναι ασφαλές για το νεογνώ. Είναι κάτι που πρέπει να το διευκρινίσουμε και εμείς και μελέτες θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι τις γυναίκες, τις οικογένειες. Γι' αυτό ακριβώς είστε και καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας και να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις και δράτω με τις ευκαιρίες, δεν συνηθίζω να το κάνω, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες να ρωτήσω και κάτι ακόμα, το οποίο ξεφεύγει λίγο από την ιδιότητά σας ως μαιευτήρας γυναικολόγος, αλλά νομίζω ταιριάζει απόλυτα στο ύφος και του σταθμού και της εκπομπής. Γιατρέ μου, πέρα από το κομμάτι που αφορά στη δουλειά σας, με τα αθλητικά ασχολείστε? Ναι, βέβαια. Αγαπάω. Αγαπάτε. Και τι αγαπάτε, αλήθεια? Αν με ρωτάτε από ομάδα, αγαπάω τη μεγαλύτερη της Θεσσαλονίκης, το ΠΑΟΚ. Α, μάλιστα. Τώρα θα με τσιγκλίσετε να σας ρωτήσω και για την 22 Μαΐου, γιατρέ. Κοιτάξτε, θέλω οπωσδήποτε να νικήσουμε, αλλά αν γίνεται και με καλό σκορ, θα ήταν καλύτερα. Ορίστε. Νομίζω θα νικήσουμε. Λοιπόν, νομίζω μας έχετε δώσει το καλύτερο μήνυμα μετά από το θετικό μήνυμα ότι η Ελλάδα ήταν μέσα στις χώρες που είδαν τον πληθυσμό τους να αυξάνεται μέσα από τις νέες γεννήσεις. Μας δώσατε και ένα καλό μήνυμα για να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Όχι, να είστε καλά και οι ακροατές σας, καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, γιατρέ. Καλή σας μέρα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.